Χαίρετε κυρίες, κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Τέσσερις συνάνθρωποι μας παραμένουν εξαφανισμένοι στην Κρήτη τους τελευταίους μήνες με την αγωνία στις οικογένειές τους να χτυπά κόκκινο. Οι αρχές έχουν κινήσει γη και ουρανό και αναζητούν δύο άνδρες και δύο γυναίκες με το θρίλερ της εξαφάνισής τους να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των συλλήψεων στα αεροδρόμια της Κρήτης. Σε διάστημα τριών εβδομάδων, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν περισσότερα από 120 άτομα που επιχείρησαν να ταξιδέψουν από την Κρήτη για το εξωτερικό με πλαστά έγγραφα από τα αεροδρόμια του Ηρακλείου, των Χανίων και της Ιτίας. Χαρά σε Ευαγγέλια για χιλιάδες οικογένειες, αφού κοινωνικά προγράμματα του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ προσφέρουν απλόχερα δώρα. Από διακοπές κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, φιλοξενία σε παιδικές κατασκηνώσεις, εισιτήρια θεάτρου μέχρι και δωρεάν βιβλία. Μπείτε στο neakrete.gr για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις παροχές που προσφέρονται σε χιλιάδες δικαιούχους. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.